πιούνε καφέ και θα πούνε τα νέα τους και μετά θα αναλάβει το μαλλί τους και το μακιγιάζ τους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που γίνεται πρώτα φίλος και μετά μακιγιέρ και hairstylist. Κύριε Αλεξάνδρα, με εκτός τη δουλειά, γιατί πια όλοι κοιτάμε τη δουλειά και το επάγγελμα και τη σχέση και αυτά, το βασικό είναι λίγο, ξέρεις, λίγο να είμαστε άνθρωποι μεταξύ μας και να έχουμε μια ωραία επικοινωνία και μετά η δουλειά. Mm. Εγώ αν τα πάω καλά με κάποιον, είτε είναι star, είτε είναι μια κυρία που είναι στο σπίτι της και δεν είναι star, δεν είναι γνωστή, θέλω να έχω πολύ καλό touch, πολύ καλή επαφή. Αν εγώ δεν έχω και star να είναι και γνωστός να είναι και να ξέρω ότι από αυτόν έχω κέρδος και λεφτά θα βγάλω και οτιδήποτε, εγώ φεύγω. Δεν μπορώ να δουλέψω αλλιώς. Είναι λίγο εγωιστικό αυτό, είναι λίγο. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Προτιμώ να έχω πολύ καλή επαφή. Εδώ βλέπουμε τη Ρούλα Κομοροβλιά και το Μάκη Τσέλιο. Ναι, είμαστε στο ατελιέ του Μάκη. Σε μια φωτογράφηση που είχε κάνει η Ρούλα. Πολύ ωραία την έχει κάνει. Πράγματι. Ναι, και είναι με το καρέ. Η Ρούλα πριν 3 χρόνια. Πριν 3-4 χρόνια είναι. Πολύ όμορφη. Να πω ότι η Ρούλα ήταν για το ξεκίνημά μου. Ήταν η πρώτη star που έκανα. Με βοήθησε πολύ. Εδώ είναι η Νίκη Κάρτσονα. Ναι, εδώ πέρα είναι η Νίκη Κάρτσονα, ναι. Σε μια πάλι ιδιαίτερη φωτογράφηση. Πολύ ωραία. Ωραία είναι και αυτό. Εδώ η Κατερίνα Γεωργιάδου, σαν είναι πάλι. Κατερίνα Γεωργιάδου, ναι. Ναι, στην ίδια φωτογράφηση που είδαμε και πριν, απλά έχουμε αλλάξει τα μαλλιά. Τι, έχει καμιά παραξενιά, για πες μας, δηλαδή έχουν κάτι το ιδιαίτερο που θέλουν να τους κάνεις αυτοί. Ξέρεις, συμβαίνει, άκου, επειδή αυτή η ερώτηση είναι πολύ γραφική και καλά κάνεις και τη ρωτάς ότι ποιες παραξενιές των στάρ, οι περισσότεροι πια στάρ, επειδή έχουμε αλλάξει και λίγο τα πράγματα, σέβονται τους ανθρώπους που τους επιμελούνται και που είναι δίπλα τους. Εδώ πέρα είναι η Ρούλα Κορομιλά, είναι η πρώτη χρονιά, εδώ πέρα είμαι 20 χρονών εγώ. Mm. Είναι η πρώτη χρονιά πριν 5 χρόνια στον Αλφα. Mm. Τι της κάνει εδώ, χτένεις με. Κάνει ένα σοου, παρουσίασε τότε, είχε κάνει 4 κάτι σοου μικρά στον Αλφα, κάτι συνεντεύξεις μάλλον, έχει σοου συγγνώμη. Mm. Είχαμε κάνει ένα χτένισμα βραδινό λίγο. Τι ωραία. Έχουμε άλλες φωτογραφίες. Ωραία όμως που έχεις κρατήσει εδώ. Εσύ είναι λαμπύρι. Η λαμπύρι κόπο, πανέμορφη παιδιά. Φανταστείτε για φωτογράφηση είναι αυτό, για περιοδικό. Για φωτογράφηση και περιοδικό για εξώφυλλο, ναι. Πολύ όμορφη. Κούκλα. Πολύ όμορφη. Εδώ ο Φίλιπ Κυρκόροφ, ο φίλος σου. Ο Φίλιπ Κυρκόροφ, ο φίλος μας. Στο Κίεβο. Έχει πολύ πλάκα ο Φίλιπ. Μεγάλο στάρ στην ουσία. Ναι, ναι. Δεν παίρνει κάτι δουλειές από τον book μου. Εγώ ξέρεις τι λέω, να πάμε να συναντήσουμε μια αληθινή κούκλα που την έχουμε και εδώ στο πλατό. Που θα την κάνεις εσύ, αν γίνεται, δεν ξέρω αν γίνεται, την Μισελάς. Τι θα την είπεις αυτή η Κατερίνα Στικούδη. Κατερινάκι μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Μια χαρά καλώς όρισες. Καλώς. Είσαι τόσο όμορφη που να σου πω κάτι. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να σε βάψει, αλλά ξέρεις κάτι λέει, λίγο λυπάμαι που θα σε βάψει γιατί τώρα δεν θες εσύ μακιάζ με τέτοιο προσωπάκι φανταστικό. Πρέπει. Ναι, είναι πολύ όμορφη. Γι' αυτό και είναι σήμερα μαζί μας. Πρέπει να μπει η πινελιά όμως. Πρέπει να μπει η πινελιά του καλλιτέχνη. Δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραία. τι θα τις κάνεις, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και για πες μας λίγο τι θα τις κάνεις. Α, διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο, αλλά πες μας τι θα κάνουμε. Τι θα δούμε μετά. Θα κάνουμε ένα απογευματινό μακιγιάζ και μετά μια παραλλαγή πώς μπορεί να γίνει πολύ εύκολα σε βραδινό μακιγιάζ. Απογευματινό και πώς μπορεί να γίνει βραδινό. Και θα την κάνει star, ε. Είναι star, την κάνω λίγο παραπάνω. Γιατί το star είναι μόνο star που θα κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά με το διαφημιστικό διάλειμμα, μην το χάσετε αυτό. Θα μας μάθει λοιπόν, έχει, τώρα στα χέρια του έχει ήδη αναλάβει μία star, την Κατερίνα Στικούδη, τη Miss Ελλάς, που σε 2 εβδομάδες θα πάει στην Κίνα να μας εκπροσωπήσει. Ναι. Στο διαγωνισμό εκεί. Λοιπόν, τώρα θα μας μάθεις πώς μπορούμε να γίνουμε εμείς καθημερινές star. Πολύ εύκολα. Όλες μπορούμε να γίνουμε. Ναι, αμέ, γιατί όχι. Ναι, μη το αμφισβητείς. Θέλω να το πιστεύεις. Το πιστεύω. Όλοι μπορούμε να γίνουμε star. Όλοι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το μισό πρόσωπο της Κατερίνας, ένα μακιγιάζ το οποίο είναι για απόγευμα, για πρωί, για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας εκτός βράδυ και το άλλο μισό με τα ίδια χρώματα πάλι, απλά με ένα μολυβάκι θα το κάνουμε λίγο πιο σμόκι το μάτι της και θα γίνει πιο βραδινό. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μάτι έχουμε βάλει, κλείσε λίγο το μάτι της Κατερίνας, έχουμε βάλει μια μπρονζέ σκιά με πολύ λίγο μολυβάκι από πάνω και λίγο κόκκινο εδώ πέρα να κάνει λίγο πιο γλυκό. Βάζεις πρώτα τη σκιά και μετά βάζεις το μολυβάκι. Βάζεις πρώτα τη σκιά στο καπάκι, στο μάτι. Μετά βάζεις σε όλο το καπάκι. Σε όλο το καπάκι και αν θέλεις λίγο να ανεβάσεις λίγο το μάτι, γιατί κάποια μάτια έχουν μία πτώση προς τα κάτω, προς την άκρη τους, με ένα πινελάκι αυτό εδώ το οποίο είναι πολύ ευλίγιστο, βάζεις την ίδια σκιά ή λίγο πιο σκούρα και το τραβάς διαγώνια, κλείσε λίγο, τραβάς λίγο διαγώνια προς τα πάνω, ώστε αυτό
άνοιξε λίγο την ερμηνεία του. Ώστε αυτό να μας φύγει κάνει, λίγο να κάνει ναι, μας κάνει και πιο μεγάλο μάτι και πιο προς τα πάνω. Όχι, σίγουρα μου. Τι γλυκιά. Και έχει ωραία μάτια. Έχει και πολύ ωραία μάτια. Είναι και πολύ όμορφη γενικά. Κοίτα λίγο πάνω. Βάζουμε και την ίδια σκιά που έχουμε βάλει, Αλεξάνδρα, στο καπάκι, στο πάνω. Σκιά βάζεις από κάτω, δεν βάζουμε μολύβι. Πολλές φίλες νομίζω βάζουν μολύβι. Άκου να σου πω, αυτό με τη σκιά που βάζω, όπου είναι η ίδια σκιά που έχουμε βάλει και πάνω, είναι για κάτι πιο πρωινό, πιο απογευματινό, ξέρεις. Αν θέλουμε να το κάνουμε πιο βραδινό, μπορείς να βάλεις και σκιά και μολύβι. Εγώ τώρα στην Κατερίνα εδώ πέρα δεν έχω βάλει μολύβι μέσα καθόλου. Όχι, γιατί αλλιώς μπορούμε να βάλουμε, κοιτάξτε λίγο εδώ πέρα. Να βάλουμε και μολύβι μέσα, έτσι. Ναι, αλλά αυτό το κάνει πιο πολύ βραδινό αυτό. Πολύ βραδινό. Αυτό είναι πιο φρέσκο, τη κάνει πιο μεγάλο μάτι και είναι πιο απογευματινό. Λοιπόν, τώρα στο άλλο μάτι έχουμε βάλει την ίδια σκιά όπως και στο διπλανό. Τη μάσκαρα τη βάζουμε τελευταία. Τη μάσκαρα τη βάζουμε τελευταία. Πάντα τελευταία. Πάντα τελευταία, ναι. Γιατί θα λερωθούμε αλλιώς. Δηλαδή πρώτα μπαίνει όλη η σκιά. Μετά βάζουμε το μολυβάκι. Το μολυβάκι το οποίο πώς το έχεις τραβήξει, το έχεις τραβήξει μέχρι μέσα στο μάτι. Το τραβάς μέχρι μέσα και να τονίσει το βλέμμα και να μεγαλώσει το μάτι. Και μετά, αφού περάσει το μολυβάκι από πάνω, υπάρχει ένα ειδικό πινελάκι που είναι, έχει μια στρογγυλή μύτη μικρή, λεπτή, που σβήνεις λίγο το μολυβάκι, μην κάνεις σκληρή μαύρη γραμμή. Αυτό εδώ. Μπράβο, αυτό εδώ. Βάζουμε, κλείσει. Δηλαδή, πρώτα το μολυβάκι. Και μετά αυτό. Βάζουμε το άλλο. Το μολυβάκι και μετά το σβήνουμε λίγο με αυτό εδώ. Μπράβο, με αυτό εδώ. Είναι πιο επαγγελματικό. Ναι, όχι, δεν με αφήνει εμένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα, τι έχει κάνει εδώ, έχει βάλει. Έχουν βάλει τα ίδια χρώματα όπω το δίπλα μάτι, τη σκιά. Μπορούμε όταν βάφεται κάποια κυρία, κάποια κοπέλα, αφού έχει βάλει τη σκιά, τη βάση τη, να βάλει λίγο πιο ανοιχτό. Εδώ πέρα κάτω από το φρύδι, ακριβώς στη γωνία, διότι δίνει λάμψη. Γιατί κάνει lifting αυτό στο μάτι. Ναι, κάνει lifting, δίνει λάμψη, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Πολύ ωραίο. Και αυτό το πιο ανοιχτό το βάζουμε πάντα κάτω από το φρύδι, κάτω έτσι. Από το φρυδάκι, κοίτα πάνω κατά την λοιπόν, αυτό και βάζεις την ίδια σκιά κάτω από το μάτι. Καλό θα είναι, αν θέλεις βάζεις. Ξέρεις τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι πολλές φίλες θα σκέφτονται όταν βλέπουν ότι βάζεις καφετή σκιά κάτω από το μάτι. Ότι συγγνώμη, θα βάλω καφετή σκιά κάτω από το μάτι. Θα φαίνεται να έχω μαύρου κύκλου κάτω από τα μάτια. Όχι, αν έχει βάλει κάτω από το μάτι, αν έχει μαύρο κύκλο και έχει βάλει κονσίλερ, καλύπτεται ο μαύρο κύκλο. Και όταν βάζουμε σκιά καφέ κάτω από το μάτι, εννοούμε ακριβώ κάτω από την κάτω μα βλεφαρίδα. Όχι πάρα πολύ στο κάτω κομμάτι. Δηλαδή το δεξί μακιγιάζ εδώ που βλέπουμε τη Κατερίνα είναι για βραδινό. Το δεξί αυτό εδώ που ναι. Κοιτά είναι για απόγευμα. Για απόγευμα και αυτό και είναι αυτό για βραδινό, πιο γλαμούρα, το πιο κλειδάτο. Λοιπόν, τώρα για. Αυτό για να γίνει πιο βραδινό βάζουμε λίγο περισσότερο μολύβι. Δεξί, όπως βλέπετε εσείς δηλαδή, είναι, είναι το βραδινό. Την έχεις ενοχλεί. Όχι, όχι, μια χαρά. Φοράς φακούς. Έχω μοιοπία δυστυχώς. Εντάξει, είναι πολλοί που έχουν, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, βλέπεις τι κάνω. Τι κάνεις τώρα. Έχουμε βάλει το μολυβάκι σε όλο το καπάκι, αλλά το τραβάμε και λίγο. Περισσότερο στην άκρη, παχιάνουμε το μολύβι, βάζουμε περισσότερο για να το σβήσω μετά και να γίνει αυτό που θέλουμε. Eyeliner, προτιμάς μολύβι από eyeliner. Πάνω. Ανάλογα τι θέλεις. Το eyeliner είναι λίγο πιο αυστηρό. Ναι, είναι πιο σκληρό. Είναι πιο σκληρό. Το μολυβάκι, αν το σβήσει έτσι όπως σου είπα, και τα λίγο πάνω και από εκεί. Τώρα τη βάζει μολύβι και στο μάτι μέσα, και γιατί μέσα. Αυτό είναι για βραδινό, για βραδινή έξοδο. Να είναι πιο έντονο το βλέμμα, μάλλον. Μπράβο. Κοίτα πάνω. Και τη βάζω και λίγο μολυβάκι. Από τη, στο μισό όμως από κάτω και τραβάω προς τα πίσω. Τι κάνει το μολύβι που βάζουμε το μαύρο μέσα στο μάτι, τι κάνει αυτό, μας κάνει δηλαδή μας πιο κάνει έντονο λίγο βλέμμα. Πιο, δίνει. Μας κάνει λίγο πιο σεξι. Πιο σεξι, ου, ναι. Πιο σεξι. Κλείσει. Κάνει λίγο πιο έντονο το βλέμμα.